συντονιστούμε όλες και όλοι μαζί για να ξαναχτίσουμε την πατρίδα μας σε νέες, σταθερές και δίκαιες βάσεις δικαιοσύνης και προκοπής. Ανοίξαμε ένα νέο μεγάλο κεφάλαιο για τη δημοκρατία στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Η πρώτη κυβέρνηση της αριστεράς, η πρώτη κυβέρνηση του λαού, ανέλαβε να σταματήσει την κοινωνική λαιλασία και να φέρει το λαό στο προσκήνιο. Από την πρώτη μέρα βρεθήκαμε απέναντι σε ένα συνασπισμό ντόπιων και ξένων συμφερόντων που επιδίωξαν να κλείσει οριστικά το παράθυρο ελπίδας. Την ανοχή που δείξαμε δεν την ερμηνεύεται ως αδυναμία. Σας παρακαλώ, κύριε Κουρουπή. Μας απειλείτε. Μας απειλείτε, κύριε Κουρουπή. Εσείς μας απειλείτε. Μας απειλείτε, κύριε Κουρουπή. Μας απειλείτε, κύριε. Μας απειλείτε με την παραπληροφόρηση. Με την παραπληροφόρηση. Είστε υπουργός. Σας πληρώνω εγώ. Σας υπενθυμίζω ότι είστε υπουργός. Σας υπενθυμίζω ότι είστε εδώ. Και σας πληρώνω. Όσοι θέλουν να παρουσιάζουν εικόνες φτώχειας και τα λοιπά, οκ, καλή η προσπάθεια της προπαγάνδας, αλλά να ξέρουμε και ποια είναι και τα πραγματικά στοιχεία. Υπάρχει λόγος να γυρίσουμε πίσω προδιετίας? Τότε που οι καταθέσεις έφευγαν, και το θυμάσαι πολύ καλά, κατά ρυπά στο εξωτερικό. Οι τράπεζες δεν είχαν να πληρώσουν. Οι εταίροι μας ήταν με το δάχτυλο σε σκανδάλι. Καλησπέρα σας, κυρίες και κύριοι. Στην κόψη του ξηραφιού βρίσκεται το νέο πακέτο βοήθειας προς τη χώρα μας, καθώς οι Γερμανοί βάζουν συνεχώς νέους όρους στο τραπέζι, την ώρα που πληθαίνουν οι ενδείξεις ότι... την ώρα που πληθαίνουν οι ενδείξεις ότι στο εσωτερικό της Ευρώπης υπάρχουν δυνάμεις που επιθυμούν να ανοίξουν στην Ελλάδα την πόρτα της εξόδου από την Ευρωζώνη. Μεταξύ μας, για το καλό όλων, ελπίζω το Ταμείο να κρατήσει αρκετά γερά, να μην υποχωρήσει σε αυτό το θέμα. Πρόεδρε, κυρία Πεκίνα, έτσι γίνεται, δεν γίνεται πάντα. Στον καπιταλισμό έτσι δεν γίνεται. Γιατί οι πλούσιοι πρέπει να γίνουν φτωχοί και οι φτωχοί να γίνουν πλούσιοι. Δεν γίνεται αυτό. Νόμος φύσης είναι αυτό. Αποφασίζουμε να ζήσουμε με αξιοπρέπεια στην Ευρώπη, να δουλέψουμε και να προκόψουμε στην Ευρώπη, να είμαστε ίσοι έναντι ίσων στην Ευρώπη. Ορθώς ένα ανάστημα. Συγνωστήκαμε. Γράψαμε ιστορία. Ο ελληνικός λαός έγινε συνώνυμο του αγώνα και της περηφάνειας σε όλο τον κόσμο. Την κρίσιμη στιγμή αντέξαμε. Αναλάβαμε την πατριωτική ευθύνη να παραμείνει η χώρα ζωντανή. Ο λαός εμπιστεύτηκε ξανά το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί αποτελούμε τη μόνη αξιόπιστη πολιτική δύναμη και εγγύηση ότι θα βγούμε από την κρίση με την κοινωνία όρθια. Ο πόθος του λαού μας για ζωή, για το δίκιο και την αξιοπρέπειά του δεν μπορεί να γίνει και δεν θα γίνει μια μικρή παρένθεση. Η κυβέρνηση αποδεικνύει ότι ακόμα και μέσα σε ένα ασφυκτικό πλαίσιο μπορούν να υλοποιηθούν πολιτικές που έχουν στο επίκεντρο τις κοινωνικές ανάγκες. Βάζουμε τέλος στην ασυλία των ισχυρών. Αποδίδουμε δικαιοσύνη. Αξιοποίηση ληστών χιλιάδων μεγαλοκαταθετών και πάταξη του λαθρεμπορίου καπνικών και καυσίμων. Διερεύνηση για τα δάνεια εκατοντάδων εκατομμυρίων στα ΜΜΕ και στα πολιτικά κόμματα. Η δικαιοσύνη ανασένει. Το κράτος δικαίου λειτουργεί. Ενισχύουμε τη διαφάνεια. Διαγωνισμός για τις άδειες των ραδιοτηλεοπτικών σταθμών. Πλήρης αναμόρφωση του συστήματος δημοσίων συμβάσεων. Ενοποίηση και ενίσχυση των ελεκτικών μηχανισμών του κράτους. Καταπολεμάμε την ανθρωπιστική κρίση. Κάρτα σίτησης, επίδομα ενοικίου και δωρεάν ρεύμα σε φτωχά νοικοκυριά.
Δωρεάν νερό για ένα χρόνο σε 58.000 νοικοκυριά που βρίσκονται σε οικονομική αδυναμία. Επαναχορήγηση της σύνταξης σε 30.000 ανασφάλιστες υπερήλικες. Στηρίζουμε το κοινωνικό κράτος. Κατάργηση εισιτηρίου των 5 ευρώ στα εξωτερικά ιατρία. Αύξηση του προϋπολογισμού για την υγεία κατά 300 εκατομμύρια ευρώ. 4.500 μόνιμες προσλήψεις γιατρών και νοσηλευτών. 3.000 θέσεις εργασίας στην υγεία. Μεταρρυθμίζουμε ριζικά τη δημόσια διοίκηση. Αποκομματικοποίηση του δημοσίου με το Εθνικό Μητρό Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης. Περιορισμός κατά 25% της δυνατότητας πρόσβεψης συμβούλων και μετακλητών στα πολιτικά γραφεία υπουργών. Διαφανές σύστημα προαγωγών με αξιολόγηση στελεχών του δημοσίου. Κατάργηση πολιτικής επιστράτευσης. Δημιουργούμε θέσεις εργασίας και αναπτυξιακή δυναμική για τη χώρα. Με ποσοστό 98% πρώτη σε απορρόφηση ΕΣΠΑ από όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ένταξη 210.000 ανέργων σε επιδοτούμενα προγράμματα έως τον Απρίλιο του 2016. Αυξάνουμε το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων για πρώτη φορά από το 2010. Προστατεύουμε την πραγματική οικονομία. Ρύθμιση 100 δόσεων σε περιθωριοποιημένες επιχειρήσεις και επαγγελματίες. Κατάργηση του αυτόφορου για ασφαλιστικές και φορολογικές οφειλές. Ενισχύουμε την κοινωνική οικονομία. Ισότητα και δικαιώματα για όλους και όλες. Επέκταση του συμφώνου συμβίωσης για ομόφυλα ζευγάρια. Ιθαγένεια στα παιδιά μεταναστών δεύτερης γενιάς. Εξανθρωπισμός του συγχρονιστικού συστήματος. Κανείς δεν μπορεί να σταματήσει την προσπάθειά μας να δημιουργήσουμε ένα πλαίσιο ανάσας στην ελληνική δικαιοσύνη, ώστε να χτυπηθεί στη ρίζα του το καθεστώς της γενικευμένης διαπλοκής και της διαφοράς στο δημόσιο βίο. Κανείς δεν μπορεί να σταματήσει την προσπάθειά μας να απαλλαγούμε από τα πελατειακά δίκτυα στο δημόσιο τομέα, από την εκμετάλλευση των κρατικών κονδυλίων προς όφελος μιας συγκεκριμένης κρατικοδίαιτης επιχειρηματικής ελίτ. Τα σκυλιά ουλιάζουνε, αλλά το καραβάνι προχωρά. Πριν 12 μήνες χαράξαμε τον δρόμο για την αμφισβήτηση της λιτότητας ως κυρίαρχης αντίληψης στην Ευρώπη. Πια δεν είμαστε μόνοι. Πληθαίνουν οι φωνές που υποστηρίζουν ότι αυτό το τείχος πρέπει να πέσει. Συνεχίζουμε με τους παλιούς και νέους συμμάχους για μια Ευρώπη της αλληλεγγύης και των κοινωνικών δικαιωμάτων. Κάνουμε την Ελλάδα ρυθμιστή στη μεγάλη σκακέρα. Δίνουμε μαθήματα ανθρωπιάς. Πόσο αλήθεια εσείς κοστολογείτε μια ανθρώπινη ζωή? Πόσο κοστολογείτε ένα παιδί, ένα παιδάκι 5 χρονών που πνίγεται στις θάλασσες του Αιγαίου και εμείς πρέπει να πάρουμε για να το σώσουμε? Πόσο κοστολογείτε ένα πιάτο φαΐ, μια αγκαλιά ανθρώπινη, μια κουβέρτα για να ζεστάνει αυτά τα παιδιά? Δεν διεκδικούμε λοιπόν ούτε ένα ευρώ, ούτε ένα ευρώ για να κάνουμε το καθήκον μας. Το ανθρώπινο καθήκον μας απέναντι σε αυτούς τους ανθρώπους που πεθαίνουν στην αυλή μας. Η Ελλάδα διδάσκει ανθρωπιά. Η Ελλάδα τούτη την κρίσιμη ώρα διδάσκει στους Ευρωπαίους εταίρους ποιο είναι το πραγματικό πρόσωπο της Ευρώπης. Αυτό είναι το πραγματικό πρόσωπο της Ευρώπης. Αυτό που δείχνει η Μυτιλίνη. Έχουμε κι άλλες κρίσιμες μάχες μπροστά μας. Στήριγμά μας ήταν και παραμένει η κοινωνία. Ένα είναι σίγουρο. Οι αγώνες και οι κόποι του λαού μας για το δίκαιο, τη δημοκρατία, τη λαϊκή κυριαρχία δεν θα πάνε χαμένοι. Και αυτόν τον αγώνα θα το συνεχίσουμε μαζί για μια ολόκληρη τετραετία. Διότι η εντολή που πήραμε είναι εντολή τετραετίας. Θα δικήσουμε